Μία 14χρονη Ελληνίδα και υπηρώτησα κατά το ίμιση, η Μιχαέλα Λάκη βρέθηκε στην πρώτη θέση του Διεθνούς Πρωταθλήματος Αντισφαίρησης ITF Ioannina Cup 2019, που ολοκληρώθηκε σήμερα στις εγκαταστάσεις του Πάρκου Πυρσινέλα. Ο Όμιλος Αντισφαίρησης Ιωαννίνων, με την αρρωγή της Περιφέρειας Υπήρου και του Δήμου Ιωαννιτών, διοργάνωσε το 4ο κατά σειρά διεθνές τουρνουά με απόλυτη επιτυχία, θέτοντας τις βάσεις για το επόμενο. Η απονομή των κυπέλων στις νεαρές αθλήτριες του τελικού, Μιχαέλα Λάκη και την Βουλγάρα Ντάρια Σαλαμάνοβα, έγινε το μεσημέρι από τον εκλεγέντα Δήμαρχο Ιωαννιτών Μωυσή Ελισάφ, παρουσία του Προέδρου του Ομίλου, Σάκη Σίκαλου. Θα δώσω τη χαρά στον εκλεγέντα Δήμαρχο της πόλης των Ιωαννίνων, τον κύριο Μωυσή Ελισάφ, που μας κάνει την τιμή να δώσει το κύπελο. Ευχαριστώ, ήταν εξαιρετική τιμή. Συγχαρητήρια στις αθλήτες που κέρδισαν, επιβεβαίνοντας τις προσπάθειες τους. Και νικήτρια των αγώνων από την Ελλάδα, Λάκη Μιχαέλα. Μπράβο! Γιατί νιώθω πάρα πολύ περήφανος γενικότερα το ότι μία Ελληνίδα παίρνει την πρώτη θέση. Να κάνω μία επισήμανση, το τουρνουά ήταν για ηλικίες έως 18 ετών. Η Μιχαέλα είναι μόλις 14. Έχει αναρριχθεί πάρα πολύ ψηλά στην παγκόσμια κατάταξη. Πιστεύω ότι με αυτή τη νίκη, η οποία νομίζω ότι είναι πιο σημαντική, είναι πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, που παίρνεις βραβείο σε επίπεδο 4 τουρνουά, συγχαρητήρια και ισανότερα, πιστεύω ότι πλέον μπαίνεις στη 200, έτσι δεν είναι? Στα χέρια σας. Όχι, είναι. Ο κύριος Ελισάφ συνεχάρει τις αθλήτριες και δεσμεύτηκε για στήριξη του ομίλου αλλά και αξιοποίηση του πάρκου Πυρσινέλα προς όφελος των πολιτών. Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά που βρίσκουμε εδώ, σε αυτόν τον εμβληματικό χώρο που του αξίζει καλύτερη τύχη και θα κάνουμε κάθε προσπάθεια γι' αυτό, στην τελετή απονομής των αθλητών, εκδήλωση που διοργανώνεται από ένα πολύ δραστήριο σωματείο αυτής της πόλης, τον Όμιλο Αντισφαίρησης, και στον οποίο επίσης οφείλουμε να προσφέρουμε κάθε ό,τι μπορούμε καλύτερο για να έχουμε και τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και να αποτελέσει η πόλη μας ένα πραγματικό κέντρο. Να ευχηθώ στην πρώτη νικήτρια. Μας βολεύει εμάς να πούμε ότι είναι και υπηρώτησα, έστω και αν ζει στην Λάρισα, αφού έχει καταγωγή από την Παραμυθιά. Να της ευχηθούμε ό,τι καλύτερο, αφού είναι στην πρώτη διακοσάδα, έτσι, την επόμενη φορά να είναι στην πρώτη εκατοστάδα, για να είμαστε κι εμείς περήφανοι για αυτή. Να ευχηθούμε σε όλους τους αθλητές το καλύτερο. Δεν έχει σημασία ποιος κερδίζει σε αυτούς τους αγώνες. Σημασία έχει πάντα η προσπάθεια. Είμαι πολύ χαρούμενη. Προσπάθησα αρκετά, προπονήθηκα αρκετά. Νομίζω φαίνεται το αποτέλεσμα. Κάθε φορά που μπαίνω μέσα στο γήπεδο προσπαθώ πάντα να παίξω πρώτα καλά και μετά το αποτέλεσμα δεν μπορώ να το ελέγξω. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την οικογένειά μου που με στηρίζει πάντα. Τον προπονητή μου Φίβο Μιχαλόπουλο, τον γυμναστή μου Νίκο Μαλάκη. Θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μου, Wilson, Asics, και ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Βιοχάλκο που με στηρίζει πάρα πολύ. Και ελπίζω να... Ναι, τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν όλα πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό που ένα τέτοιο τουρνά διοργανώνεται στην Ελλάδα. Ναι, πραγματικά έχω μία χαρμολύπη, όπως λέμε τώρα τελευταία, νιώθω, γιατί είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που καταφέραμε και οργανώσαμε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά αυτό το ITF στον Όμιλο Αντισφαίρησης Ιωαννίνων. Όλα, όπως μας λένε και οι αθλητές, πήγανε περίφημα, είναι εντυπωσιασμένοι και ικανοποιημένοι σε όλα.
Είμαι πάρα πολύ περήφανος που η Μιχαέλα κατάφερε και μας έκανε υπερήφανο γενικότερα ως Έλληνες. Το χαρμολύπη κολλάει γιατί στην ουσία στεναχωριέμαι που τελειώνει το ITF. Γιατί πραγματικά το επίπεδο των αγώνων των οποίων παρακολουθήσαμε όλοι εδώ είναι πάρα πολύ ψηλό. Βέβαια παραμένουμε χαρούμενοι γιατί είμαστε σίγουροι ότι θα το ξανακάνουμε και του χρόνου.